Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η εκταμείευση της υποδόσης των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν εγκρίθηκε στο χθεσινό Eurogroup. Η Ελλάδα έχει διορία 2 εβδομάδων για να κλείσει τα 2 τελευταία προαπαιτούμενα, το νέο σύστημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών αλλά και την επένδυση στο ελληνικό. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεπάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά, ενώ η ελληνική κυβέρνηση περίμενε κάτι πολύ καλύτερο από το χθεσινό Eurogroup, βρέθηκε αντιμέτωπη μάλλον με μια κακή διάθεση και μια κακή προσέγγιση από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων, η οποία μετουσιώνεται σε καθυστερήσεις για την υποδόση, όπως πολύ σωστά είπες, σε πολύ έντονες πιέσεις για να κλείσουν τα 2 τελευταία προαπαιτούμενα, αλλά και σε ένα κακό κλίμα, αν θέλεις, εν ώψη και της τέταρτης και κρίσιμης αξιολόγησης, καθώς φαίνεται ότι υπήρχε και μια κόντρα και ανάμεσα και στον Ευκλήδη Τσακαλώτο και τον Μάριο Ντράγκη. Όλα αυτά δεν δίνουν την καλύτερη δυνατή εικόνα, ενώ είχε δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι τα πράγματα πήγαιναν καλά. Οι Ευρωπαίοι εταίροι πίεσαν πάρα πολύ στο κομμάτι των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Ήδη βέβαια από την Τετάρτη, από αύριο δηλαδή, οι πληστηριασμοί θα είναι αμυγός ηλεκτρονικοί, όμως ζητάνε οι Ευρωπαίοι εταίροι να πατήσουμε γκάζι σε αυτό το κομμάτι, να έχουμε πολύ περισσότερα ακίνητα σε πληστηριασμό, να προχωρήσει η διαδικασία. Κάτι που το περιμέναμε ούτως ή άλλως, περιμέναμε μια άσκηση της πίεσης, δεν περιμέναμε θα είναι τόσο έντονη. Και από ό,τι φαίνεται και σε αυτό η ελληνική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να προχωρήσει. Απλώς λίγο τα τεχνικά θέματα, αλλά κυρίως το πολιτικό κόστος, γιατί όσο αυξάνονται οι πληστηριασμοί, τόσο αυξάνονται και οι πιέσεις απέναντι στην κυβέρνηση, το καθυστερούσαν. Φαίνεται όμως ότι σε αυτό θα προχωρήσουμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι, όπως πολύ σωστά είπε, το κομμάτι του ελληνικού. Και εδώ υπάρχουν, όλοι θυμόμαστε τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στις κολυστεριές. Υπάρχει μεγάλο θέμα, αυτό αφορά το ΣΤΕΙΤ, αυτό αφορά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, με μια σειρά από παλινοδίες. Στο ελληνικό, ενώ θεωρητικά προχωράει, στην πράξη έχει μείνει στάσιμο ακριβώς, και εκεί υπάρχει μια πίεση. Από την άλλη, όπως υπόθηκε και στο Eurogroup, έχουμε λιώσει το 99% των προαπαιτουμένων. Αυτό είπε και ο κύριος Μοσκοβιτσής. Άρα έχει γίνει δουλειά από την ελληνική πλευρά. Είναι όμως τα δύο μεγαλύτερα, αν θέλεις, αγκάθια, αυτά και με το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος, τα οποία μας τραβάνε πίσω. Και φαίνεται ότι προκειμένου να πάρουμε τα χρήματα, θα τα προχωρήσουμε αναγκαστικά. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι δεν υπάρχει θέμα ασφυξίας, πιστωτικής ή κάποιου άλλου προβλήματος από αυτά τα χρήματα. Δεν είναι κάποια χρήματα τα οποία τα έχει ανάγκη η χώρα για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Αλλά υπάρχει άνεση. Περισσότερο είναι συμβολικό και είναι το μεγάλο ζήτημα εν ώψη και της τέταρτης αξιολόγησης. Και εδώ είναι το θέμα. Και η χθεσινή κόντρα Τσακαλώτου Ντράγκη, αυτό δείχνει ότι μπήκε μάλλον με το αριστερό η διαδικασία της τέταρτης και πιο κρίσιμης αξιολόγησης που θα περιλαμβάνει και την όποια λύση για το χρέος. Καθώς ο Υπουργός των Οικονομικών και ο ισχυρός άντρας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρέθηκαν απέναντι, και αυτό δεν αφήνει καλά μηνύματα εν ώψη και των διαπραγματεύσεων που θα δούμε μέσα στους επόμενους μήνες.